η Αγία των μαρτύρων η μνηστομή, συν το ευκλαίει Αλεξάνδρο, Αντωνίνα η Πανσεμνός. Αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή, εκλάμψαντες εν αθλής ιερείς ή αμάτων μαρμαριγάς της πόθο ανακράζουσι δόξα το ενισχύσαντι ημάς τη δεκάτη του μηνός Ιουνίου Αλεξάνδρου και Αντωνίνη των Μαρτύρων Τιμοθέου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Προύσης, Κανίδου Θεοφάνους και Πανσέμνης των Οσίων, Αλεξίου Επισκόπου Βυθινίας, Νεανίσκου Μάρτυρος, Γερασίμου Οσίου του Θαυμαστορίτου, Σάβα Οσιομάρτυρος και των τεσσάρων συναθλητών αυτού, Ογδοήκοντα δύο Αγιοριτών Οσιομαρτύρων εν το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης οι Άγιοι Μάρτυρες Αλέξανδρος και Αντωνίνα. Χριστιανή Παρθένος η Αντωνίνα αποτελούσε φωτεινό αστέρι της Κομοπόλεως Καρδάμου. Η εγκράτεια, η αγνότητα, η πίστη και η ελπίδα στο Θεό ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής της. Βασική ασχολία της είχε την περίθαλψη ορφανών και την ανακούφιση δυστυχισμένων συνανθρώπων της. Η διαγωγή της αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Φίστο, ο οποίος την συνέλαβε και την υπέβαλε σε ανάκριση. Ο έπαρχος βλέποντας ότι δεν μπορεί να την μεταπίσει και ότι η Αντωνίνα έδινε μεγάλη βαρύτητα στην παρθενική της τιμή, την έριξε σε ένα καταγόγιο διεφθαρμένων γυναικών. Αλλά η προσευχή της παρθένου προκάλεσε τρομερό σεισμό στο ακόλα στο σπίτι αυτό, ώστε οι ίδιες αυτές οι γυναίκες να την διώξουν. Ο Φίστος την συνέλαβε πάλι και την έριξε σε άλλο όμοιο καταγώγιο. Κάποιος όμως χριστιανός, ονόματι Αλέξανδρος, πήγε σε αυτό το καταγόγιο, μπήκε στο δωμάτιο της Αντωνίνας και την φυγάδευσε με τα δικά του ρούχα όταν πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό ο θύστος, εξοργίστηκε τόσο πολύ, ώστε αφού συνέλαβε και τους δύο, ακροτηρίασε και άλυψε με πίσα τα σώματά τους. Στην συνέχεια τους έριξε στη φωτιά, όπου μαρτυρικά παρέδωσαν το πνεύμα τους στο Χριστό. Έτσι ο Αλέξανδρος και η Αντωνίνα έγιναν τύπος των πιστών εν αγνία, δηλαδή παράδειγμα των πιστών στην αγνότητα και την καθαρότητα της ζωής. Ο Άγιος Νεανίσκος και Σοφότατος Μάρτης έζησε στα χρόνια του ηγεμόνα Αλεξανδρίας Μαξίμου, του οποίου η δούλη κατήγγειλε τον σοφότατο και ωραίο αθλητή του Χριστού Νεανίσκο. Ο ηγεμόνας τον βασάνισε με πολλούς τρόπους για να τον κάνει να αρνηθεί το Χριστό αλλά όταν είδε ότι δεν μπορούσε να το καταφέρει, διέταξε να θανατωθεί. Όταν τον οδηγούσαν στον τόπο της εκτέλεσης, μαζί με το πλήθος που τον ακολουθούσε, ήταν και η δούλη που τον πρόδωσε. Τότε ο νεανίσκος τη έκανε νόημα να τον πλησιάσει και όταν τον πλησίασε, τη έδωσε το χρυσό του δαχτυλίδι και τη είπε «Σε ευχαριστώ, διότι με το να με έγινε πρόξενος σε μένα τέτοιων αγαθών. Όταν έφτασαν στον τόπο της καταδίκης, προσευχήθηκε και στη συνέχεια τον αποκεφάλισαν. Οι Θεοφάνης και Πανσέμνη Ο Όσιος Θεοφάνης καταγόταν από την Αντιόχεια και γεννήθηκε από γονείς Σε ηλικία μόλις 15 ετών νυμφεύθηκε και μετά από τρία χρόνια έγκαμη ζωής η σύζυγός του πέθανε. Τότε αποσύρθηκε σε ένα μικρό κελί αφού πρώτα κατηχήθηκε και βαπτίστηκε χριστιανός και εκεί ζούσε ζωή οσία. Έμαθε όμως ότι κάποια πόρνη, πανσέμνη ονομαζομένη, παρέσυρε πολλούς στον θάνατο της αμαρτίας. Έβγαλε λοιπόν τα φτωχικά του ρούχα, ντύθηκε λαμπρή φορεσιά και πήγε στον πατέρα του. Του είπε ότι θέλει να ξαναπαντρευτεί και γι' αυτό χρειαζόταν χρήματα. Ο πατέρας του χάρηκε και του έδωσε αρκετά χρυσά νομίσματα για τους γάμους του. Ο Θεοφάνης μόλις πήρε το χρυσάφι, πήγε και βρήκε την ωραία πανσέμνη. Αφού έφαγαν και ήπιαν μαζί, την ρώτησε αν θέλει να γίνει γυναίκα του, με την προϋπόθεση όμως να γίνει χριστιανή. Η Πανσέμνη διέκρινε ότι αυτός δεν ήταν σαν τους άλλους συνηθισμένους εραστές και τα λόγια του είχαν μιλήσει στην καρδιά της. Με χαρά λοιπόν μοίρασε τα υπάρχοντά της στους στοχούς, βαπτίστηκε χριστιανή και έζησε με τον Όσιο Θεοφάνη σε ένα διπλανό κελί. Έπειτα από δεκαπέντε μήνες εκοιμήθηκαν ειρηνικά και οι δύο μαζί.